Ο αετός και ηγέτης της ΑΕΚ, ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας, ο Μίμης Παπαϊωάννου, έφυγε σε ηλικία 81 ετών και το μεσημέρι της Παρασκευής οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Η σωρός του Μίμη Παπαϊωάννου τέθηκε από τις 9 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι παίκτες της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων, καθώς και απλοί θαυμαστές που πέρασαν από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας στη Νέα Φιλαδέλφια για να πουν το ίστατο χαίρε στο θρύλο της ΑΕΚ. Το λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Μετά το τέλος της, το καλυμμένο με τη σημαία της ΑΕΚ φέρετρο βγήκε από τον ιερό ναό με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν τον ύμνο της ομάδας που τον είχε τραγουδήσει ο ίδιος ο Παπαϊωάννου και να φωνάζουν αθάνατος, λέγοντας έτσι το δικό του συγκινητικό αντίο προς το θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εκεί απέναντι από τα ιερά χώματα όπου μάγεψε με την μπάλα και έκανε τα πλήθη να φωνάζουν το όνομά του μετά από κάθε γκολ. Από τους Κώστανε Στορίδη και Θωμά Μαύρο μέχρι τους Αντωνιάδη, Δωμάζο και Σαργκάνη, όλοι ήταν εκεί. Από την πασχετική ΑΕΚ μέχρι την άλλη μεγάλη σημαία της ποδοσφαιρικής ομάδας, το Στέλιο Μανολά, οι πάντες είχαν να πούν μια καλή κουβέντα για τον Μίμη Παπαϊωάννου, με κάποιους από αυτούς να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΕΚ, Δημήτρης Μελισανίδης, ο οποίος πρόλαβε να τιμήσει τον Παπαϊωάννου όπως του άξιζε, τοποθετώντας τη μορφή του σε έναν από τους 4 πυλώνες του νέου γηπέδου της Ένωσης.